Είμαι ο Greek Gia της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα προϊόν τύπου τεχνολογίας. Δεν είναι ακριβώς τεχνολογίας, αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα συγκεκριμένα. Θα ανοίξουμε και θα δούμε το συγκεκριμένο το κουτί που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Είναι ένα προϊόν από την Ugreen. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι μια βάση για υπολογιστή και είναι μια βάση για να στηρίζουμε τον υπολογιστή μας κάθετα. Κυκλοφορούν άπειρες όσον αφορά τέτοιου είδους βάσεις για Mac. Ψάχνοντας λίγο στο ίντερνετ, η αλήθεια είναι ότι κάποιος θα χαθεί από ένα σημείο και μετά, εάν δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό που θέλει. Υπάρχουν σχεδιασμένες ακριβώς για τον υπολογιστή, οπότε με τον που τον παίρνεις, τον βγάζεις, τον βάζεις, τον αφήνεις εκεί πέρα και τελείωσε. Υπάρχουν άλλες που είναι λίγο διαφορετικές, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Εξαρτάται τι θέλετε. Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη βάση από την εταιρεία Ugreen. Το συγκεκριμένο αρχικά, να σας πω και το λέω και εδώ πέρα, ότι είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, όπως επίσης έχει και σιλικόνη. Οι διαστάσεις του, και το ανοίγω παράλληλα, είναι περίπου 150 χιλιοστά επί 78,6 επί 50,9 και είναι το βάρος του περίπου 176 γραμμάρια. Ήρθε μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία, δεν είχε κάποιο αυτοκόλλητο ή οτιδήποτε. Τι λέει εδώ πέρα, aluminium alloy, hollow heat dissipation. Μας λέει εδώ πέρα όσον αφορά τις πληροφορίες από πίσω, ότι μπορεί να είναι συμβατό, όχι μπορεί, είναι συμβατό με λάπτοπ με οθόνη μέχρι 15,6 ίντσες. Δεν ξέρω αν σε μεγαλύτερες ίντσες θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή όχι. Και επίσης γυρνάει και λέει ότι το εύρος μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί, και θα το δούμε αυτό εδώ πέρα τι σημαίνει, είναι το 12 μέχρι 26 χιλιοστά. Μέσα σε αυτό το εύρος μπορεί να κινηθεί. Και πάμε λίγο να το δούμε άμεσα το συγκεκριμένο για να σας πω και γιατί επιλέχθηκε από εμένα αυτό και όχι κάποιο από τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Αυτό λοιπόν έρχεται εδώ. Είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να σας δείχνω. Το βλέπετε. Είναι όλο μεταλλικό. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο του το οποίο να είναι κατασκευασμένο από κάποιο άλλο υλικό εκτός από μέταλλο. Και έχει επίσης αυτήν εδώ πέρα τη βίδα την οποία ξεβιδώνω εγώ αυτή τη στιγμή και με την οποία μπορούμε να μετακινήσουμε το ένα από τα δύο κομμάτια. Αν το δείτε, σας το μετακινώ εγώ ολόκληρο, βλέπετε, τώρα είναι εντελώς κλεισμένο, ενώ όσον αφορά το εντελώς ανοιχτό του είναι μέχρι εδώ. Το μέχρι εδώ, αν σας το δείξω και από εδώ, είναι αυτό. Αυτό είναι το μέγιστο άνοιγμα το οποίο μπορεί να έχει και αυτό εδώ πέρα είναι, δείτε το τώρα εδώ, αυτό εδώ πέρα είναι το μέγιστο κλείσιμο το οποίο μπορεί να έχει. Εδώ πέρα επάνω, από κάτω βασικά, έχει μαξιλαράκια σιλικόνης, τα οποία βοηθάνε στο να κολλάει το συγκεκριμένο επάνω στην επιφάνεια την οποία θα το τοποθετήσουμε και να μην γλιστράει. Ενώ επίσης εδώ από μέσα έχει σιλικόνη σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, έχει σιλικόνη σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και έχει επίσης σιλικόνη εδώ όπως και εδώ. Γιατί επιλέχθηκε αυτό. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο και σας το δείχνω ευθύς αμέσως. Γιατί εγώ τον υπολογιστή μου, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, τον έχω σε θήκη. Κάλυμα βασικά. Έχω ένα κάλυμα από πάνω για να καλύπτω και να προστατεύω την οθόνη, όπως επίσης έχω ένα κάλυμα από κάτω, το οποίο πιάνει και στα πλαϊνά και αφήνει ελεύθερες, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μόνο τις θύρες που είναι για τη φόρτιση, τις USB-C δηλαδή, όπως επίσης και τη θύρα που είναι για τα ακουστικά. Αυτό φορέθηκε από την πρώτη εβδομάδα που πήρα τον υπολογιστή το συγκεκριμένο. Αυτό ωστόσο συνεπάγεται ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μία από τις άλλες βάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για τον υπολογιστή χωρίς θήκες, όπου δηλαδή τον βγάζεις από το κουτί και πρέπει να τον τοποθετείς εκεί πέρα επάνω, γιατί προσθέτοντας τα συγκεκριμένα έχουν βάλει λίγο επιπλέον όγκο στο όλο ύψος του υπολογιστή. Αυτό δηλαδή δεν είναι το κανονικό του ύψος, είναι λίγο λιγότερο. Άρα εκ των πραγμάτων έπρεπε να πάρω μία βάση η οποία θα μπορεί να ανοίγει και θα μπορεί να προσαρμόζεται στο μέγεθος που εγώ θέλω. Η καλύτερη λύση λοιπόν ήταν της Ugreen, είναι γενικότερα μια πολύ γνωστή εταιρεία, είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει από βάσεις μέχρι καλώδια, Ethernet ή οτιδήποτε, είναι και αυτή σαν τη Xiaomi. Κάνει πάρα πολλά, αλλά ποιοτικά είναι πολύ καλά επίσης. Και ήθελα λοιπόν ένα τέτοιο, ούτως ώστε να το πάρω, να ξεβιδώσω αυτό εδώ πέρα από πάνω, να το
Σετάρω με τον τρόπο που χρειάζομαι για να μπορέσω να βάλω τον υπολογιστή να τοποθετηθεί εδώ και με το που το βάλω στον υπολογιστή και το βιδώσω να ξέρω πώς θα κάνω αυτό και θα κάνω μετά αυτό και ο υπολογιστής θα μένει εδώ πέρα επάνω. Θα κρύβεται, θα τον βάλουμε λίγο πιο καλά για να μην πέσει, θα κρύβεται από την οθόνη από πίσω, δεν θα χρειάζεται να μου καταλαμβάνει τον χώρο που πιάνει όταν τον έχω έτσι. Θα είναι πλέον μόνο αυτό, δείτε το εδώ ξανά, είναι αυτό εδώ και είναι εδώ. Άρα λοιπόν ερχόμαστε, γλιτώνουμε όλον αυτόν τον όγκο, οι θύρες είναι άμεσα ελεύθερες και προσβάσιμες για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και επίσης το ακόμα καλύτερο είναι ότι τοποθετώντας τον υπολογιστή με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο και σας το δείχνω έτσι, η έξοδος και η είσοδος του αέρα για να μπορεί να μην θερμαίνεται, τέλος πάντων να έχει κυκλοφορία για να μπορεί να διώχνει τη θερμότητα που αναπτύσσεται εδώ πέρα μέσα, είναι προς τα πάνω. Άρα λοιπόν το βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Επιλέχθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο καθαρά και μόνο γι' αυτό είναι εδώ πέρα το λόγο. Σε τιμή νομίζω ήταν γύρω στα 15 ευρώ. Αγοράστηκε από Ελλάδα, δεν αγοράστηκε από εξωτερικό, άρα λοιπόν είναι άμεσα διαθέσιμο σε καταστήματα εδώ πέρα. Μπορείτε να το έχετε ακόμα και την ίδια ημέρα εφόσον επισκεφτείτε το κατάστημα ή μέσα σε 1 με 2 ημέρες εφόσον το παραγγείλετε. Είναι πολύ καλή επιλογή, είναι σταθερό. Εάν εξαιρέσουμε τα δύο κομμάτια αυτό και αυτό τα οποία ανοίγουν για να μπορέσουν να προσαρμοστούν, όλο το υπόλοιπο είναι κατασκευασμένο, τα δύο κομμάτια δηλαδή, είναι ενιαία κομμάτια μετάλλου. Δεν υπάρχει κάποια άλλη σύνδεση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η βίδα επίσης η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ δυνατή. Αυτά από εμένα, αυτά από τη βάση της Ugreen. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, να περνάτε καλά. Αν θέλετε οποιαδήποτε πληροφορία για το συγκεκριμένο, μπορείτε να μου το ρωτήσετε, να το τσεκάρω και να σας απαντήσω. Share, like και σχόλια φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.